Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παραχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τέρνα Ενεργειακή. Είναι πλέον καθαρό ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, όπως το κάνει και παντού, να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά και να παραδώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου στο μεγάλο κεφάλαιο, με τους γνωστούς όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν υψηλή και μακροχρόνια εγγυημένη κερδοφορία στο μονοπωλιακό όμιλο και βεβαίως έχει σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, στην υγεία και στην τσέπη των λαϊκών στρωμάτων. Φαίνεται πως τα παζάρια μεταξύ των εμπλεκομένων για τα ανταλλάγματα έχει ολοκληρωθεί και προχωράμε. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Τσιρώνης, που είχε σηκώσει και την κύρια αντιπαράθεση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, τώρα δηλώνει ότι δεν έχει αιμονές για το ποιος θα κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή αν θα είναι ιδιωτικός φορέας ή δημόσιος, ή αν θα υπάρξει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Με λίγα λόγια, όλα αυτά που έλεγε τα παίρνει πίσω και ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης των ΣΔΙΠ, δηλαδή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι καθαρό λοιπόν ότι η κυβέρνηση πλέον είναι αποφασισμένη να το υπογράψει. Εμείς δεν είχαμε αυταπάτες, το ξέραμε, το περιμέναμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκαθεν ήταν και παραμένει υποστηρικτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των απορριμμάτων. Να μην πούμε τώρα κουβέντα για το συνεταιρό του στην κυβέρνηση του ΣΑΝΕΛ. Αυτοί τα δίνουν όλα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Επομένως, είμαστε μπροστά στην υπογραφή της σύμβασης που θα παραδώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Τέρνα Ενεργειακή. Πέρα των άλλων, ο κύριος Τσιρώνης δήλωσε πρόσφατα ότι για να χρηματοδοτήσει μια τράπεζα το έργο πρέπει και να υπάρχει και εγγυημένες ποσότητες, εκεί δηλαδή που είναι και το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δεν είχαμε αυταπάτες ότι η κυβέρνηση δεν θα υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Ούτε βέβαια παραπλανηθήκαμε από την κάλπη και αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης περιφέρειας που πρωταγωνιστούσε ο κύριος Τσιρώνης. Διότι όταν ο κύριος Τσιρώνης γύρναγε από εδώ και από εκεί και έλεγε τα γνωστά παραμύθια, η κυβέρνηση της πρώτης φορά αριστεράς είχε υπογράψει από τις 5 Φλεβάρι, δηλαδή στις 25 Γενάρη γίνανε εκλογές, στις 5 Φλεβάρι, λίγες μέρες που καλά-καλά δεν είχε ορκιστεί ακόμα, είχε υπογράψει επιχορήγηση 11 εκατομμυρίων σε 14 δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου για να κάνουν την ενδιάμεση διαχείριση και να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα πάνε τρίκα στην Τέρνα Ενεργειακή. Βέβαια, το καταλαβαίνετε ότι αυτή τη σύμβαση ούτε καν την συνέταξε ή την έφτιαξε η σημερινή κυβέρνηση. Την είχαν ετοιμάσει προηγούμενοι και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έβαλε την υπογραφή του. Τα έχουμε πει άλλωστε αυτά πολλές φορές και μαζί σε συνεντεύξεις, αλλά τα έχουμε πει στην κοινωνία, σε συγκεντρώσεις, σε ημερίδες που έκαναν διάφοροι φορείς. Είναι γνωστή η θέση μας και η στάση μας απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο ότι και η διοίκηση της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Στατούλης, που από την αρχή συμπροταγωνιστεί πρώτα με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια με τη κυβέρνηση ΑΝΕΛ για να δημιουργηθεί και να οξυνθεί το μεθοδευμένο αδιέξοδο της διαχείρισης των απορριμμάτων, πιέζει και αυτός με κάθε τρόπο για να υπογραφεί η σύμβαση. Επιβάλλει πρόστιμα στους Δήμους, που φυσικά όταν αυτά πληρωθούν θα τα πληρώσουν οι δημότες για να τους αναγκάσει να συμβιβαστούν. Εδώ είναι συνυπεύθυνος και με τους Δήμους και με την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει αυτή η άθλια κατάσταση, συντηρούνται οι παλιές κομματερές και μάλιστα φτιάχνονται καινούριες. Και τι καινούριες, ανοιχτές, όπως της Αγίας Τριάδας, του τώρα πρόσφατα
τελευταία δηλαδή στον Άγιο Βλάση εδώ στην Τρίπολη, με πραγματικά οδυνηρές συνέπειες. Τώρα ο κύριος Στατούλης περιμένει με το χαρτί της αποκατάστασης των Χαδά στη γωνία για να πιέσει για ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα. Κύριε Βούργαρη, βλέπετε το έργο της περιφέρειας να προχωρά, όπως μας είπατε, θα υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και περιφέρειας Πελοποννήσου να επιτραπεί το ΣΔΙΤ και κατ' επέκταση το έργο της περιφέρειας. Βλέπετε να ολοκληρώνεται αυτό το έργο? Φαίνεται και από τη στιγμή που η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να το υπογράψει, βεβαίως και θα προχωρήσει. Τώρα, επειδή υπόθηκαν κουβέντες μεταξύ κυβέρνησης και περιφέρειας, αυτή η αντιπαλότητα εκεί με τον Τζιρόνι που σε κάποια φάση μόνο στα χέρια δεν πιάστηκαν με τον κύριο Τατούλη κτλ. Αυτά είναι για το θεαθήν. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, οι γύφτοι, τα μαλώματα τα έχουν πανηγύρια. Τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν και οι δύο. Το κεφάλαιο είναι γνώμων και στους δύο για τις υπηρεσίες που του προσφέρουν. Εκεί που έχουν πρόβλημα είναι πώς θα το περάσουν στον κόσμο, γιατί ο κόσμος συνεχίζει να αντιδρά και δεν δέχεται να ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε αυτή την κατάσταση και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να μην ολοκληρωθεί το έγκλημα. Επιμένουμε και παλεύουμε ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνει μέσα από 9 φορέα διαχείρισης, και όταν λέμε 9 φορέα διαχείρισης εννοούμε 100% στο δημόσιο, όπου όλες οι υποδομές, τα εφόδια, τα πάντα θα ανήκουν στο δημόσιο και φυσικά θα υπάρχουν εργαζόμενοι με μόνιμη σταθερή δουλειά και δικαιώματα. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, κάναμε άλλη μια φορά επερώτηση, η οποία θα ζητηθεί τη Δευτέρα, και πιστεύουμε και από αυτή τη συζήτηση θα προκύψουν νέα στοιχεία ακριβώς γι' αυτό που ρωτήσατε, ότι όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του πλευρά, σε συμπαιγνία, ανεξάρτητα από τους θεατρινισμούς που συναντάμε από εδώ και από εκεί, προχωράνε την υπογραφή της σύμβασης με την Τέρνα και την ολοκλήρωση του εγκλήματος σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου θα επαληθευτούμε και σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα, ότι ο κόσμος πλέον θα πληρώνει για τα σκουπίδια περισσότερο από το ψωμί του.